τεχνολογία η οποία θα πάει, εάν η τεχνολογία θα πάει εκεί και με το που θα πάει η τεχνολογία εκεί θα αποδώσει σε όλα τις τα επίπεδα. Έτσι, είναι καινούργια η τεχνολογία. Η τεχνολογία η αναλογική του 1969 δεν υπάρχει πια, έχει χαθεί, δεν την έχω. Και ακολουθεί βεβαίως κάτι που ξεφεύγει από τα όρια της λογικής, πάει στα όρια της επιστημονικής φαντασίας, να πάμε σε κάποιο άλλο άστρο, σε κάποιο άλλο ηλιακό σύστημα, διότι τα άστρα είναι ήλιοι, έτσι. Άρα, όταν λέμε πάμε σε άλλο άστρο, σημαίνει πάμε σε ένα άλλο ηλιακό σύστημα, το οποίο είναι πολύ μακριά από εμάς. Και βεβαίως, όταν απαιτούνται 4,4 έτη φωτός, ακόμα και με την ταχύτητα του φωτός να ταξιδεύεις, χρειάζονται 4,5 χρόνια. Αν δεν ταξιδεύεις με την ταχύτητα του φωτός, μπορεί να χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια, είναι ανέφικτο. Άρα λοιπόν, ήδη εδώ μπαίνει στη συζήτηση το να μπορεί να φτιάξει κανεί τεχνολογία να ταξιδεύει γρήγορα για να μπορέσει να το κάνει σε εφικτό χρόνο, σε ρεαλιστικό χρόνο, σαν ταξίδι. Και βεβαίω, πέρα από την επιστημονική φαντασία, υπάρχει ακόμα η πιο τρελή επιστημονική φαντασία που λέει ότι μέσα από σκληρέ δομέ του σύμπαντο, όπω ονομάζονται έτσι, μαύρε τρύπε κτλ., να μπορεί κανεί να ταξιδέψει παρακάμπτοντα τη γραμμική μετακίνηση, παρακάμπτοντας δηλαδή το χώρο και το χρόνο, καταφέροντας να ακολουθεί συγκεκριμένες καμπύλες τροχές. Όλα αυτά ανήκουν ακόμα στη σφαίρα της θεωρίας, δεν έχει μπορέσει να επαληθευτεί πειραματικά τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και γίνονται από όλο τον κόσμο. Η διεθνή συνεργασία είναι έντονη και η Ευρώπη έχει ισχυρό άρωμα. Γιατί είναι πάρα πολύ, θα τα πούμε και παρακάτω, σημαντική η δύναμη της Ευρώπης σε συγκεκριμένους τομείς που είναι απαραίτητη για να κάνει κανείς τα μεγάλα ταξίδια. Και βεβαίως όλα αυτά τα ευρωπαϊκά βρίσκονται κάτω από μία ομπρέλα που λέγεται Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ή European Space Agency. Τώρα αυτός εδώ ο οργανισμός, European Space Agency, είναι πολύ πιο πρόσφατο σε σχέση με την NASA. Αφορά την πρόθεση ειρηνικών σκοπών αποκλειστικά. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά με την NASA και τη Roscosmos. Αφορούν αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς για επιστήμη, για έρευνα, για τεχνολογία και εφαρμογές. Περιλαμβάνει 22 κράτη-μέλη, τα δύο πρόσφατα πλήρη κράτη-μέλη εννοώ, είναι η Εστονία και η Ουγγαρία που μπήκαν το 2015, η Ελλάδα μας μπήκε το 2005, έχουμε αρκετό καιρό. Εκτός από τα 22 κράτη-μέλη υπάρχουν άλλα τα λεγόμενα associated members, τα οποία είναι ο Καναδάς ήδη από το 79, η Σλοβενία το 16, η Λετωνία και η Λιθουανία πιο πρόσφατα και εκτός από αυτά υπάρχουν και τα λεγόμενα συνεργαζόμενα κράτη που σημαίνει ότι έχουν συγκεκριμένα μνημόνια συνεργασίας για ορισμένα προγράμματα το καθένα. Και εκεί βρίσκεται ανάμεσά τους και η Κύπρος. Υπάρχει εντενότερο ενδιαφέρον, όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να μπορέσει κανείς να συμμετέχει και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την υπεραξία που του δίνει η δραστηριότητα στο διάστημα. Εδώ βλέπετε μια διασπορά στον παγκόσμιο χάρτη των θέσεων όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις της ESA. Ενώ θα περιμένατε όπως το χάρτη το τελείως δεξιά να είναι μόνο στην Ευρώπη, έχουμε πραγματικά εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, όχι στην Ελλάδα. Το πλησιέστερο είναι στην Εστρίν, στη Ρώμη. Αλλά και εκτός Ευρώπης βλέπω ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις. Υπάρχουν στη Βόρεια και Νότια Αμερική, υπάρχουν στην Αυστραλία, υπάρχει στη Μόσχα και υπάρχουν και σε κάποια άλλα σημεία όπου ειδικές εγκαταστάσεις είτε για λόγους εκτόξευσης, για λόγους ειδικών μελετών, τα λεγόμενα space analogs. Άρα λοιπόν η ESA είναι ένα καλά δικτυωμένο σύστημα, ένας καλά δικτυωμένος οργανισμός με εγκαταστάσεις παντού στον κόσμο ή σχεδόν παντού, έτσι, σχεδόν παντού. Εδώ τώρα έχω αντιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά που θέλει και έχει βάλει σαν σημαία η ESA για να εξυπηρετεί στην Ευρώπη και τους πολίτες. Το πρώτο είναι, και ας φαίνεται εγωιστικό, είναι το πιο σημαντικό, να μπορείς να εξασφαλίσεις αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα, να μην εξαρτάσαι από άλλους. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι αυτόνομη όσον αφορά τους δορυφόρους. Εκεί που βρίσκεται η οικονομική δραστηριότητα των τηλεπικοινωνιών, εκεί η Ευρώπη είναι αυτόνομη. Και μάλιστα είναι αυτόνομη με έναν καλό τρόπο, με έναν τρόπο δηλαδή που μπορεί να ανεβάσει διάφορα φορτία, είναι προσαρμόσιμο. Είναι ακριβή όμως ακόμα. Δεν είναι η φτηνότερη δυνατότητα να πας στο διάστημα. Υπάρχουν πολύ φτηνότερες λύσεις στην ελεύθερη αγορά. Η δεύτερη επιλογή της Ευρώπης είναι να δώσει υπηρεσίες στον κόσμο, όπως σαν παράδειγμα η πλοήγηση, το navigation και το earth observation, η παρατήρηση γης, οι οποίες είναι καθοριστικές για την ποιότητα ζωής μας. Είτε για τις μετακινήσεις μας στο GPS, είτε η παρατήρηση γης για τον καιρό, τη μετεωρολογία ή και την πολιτική προστασία, φυσικές καταστροφές κτλ. Αυτά είναι πολύ ψηλή προτεραιότητα. Την τρίτη προτεραιότητα είναι να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία για να γίνει ανταγωνιστική μέσα από καινούριες τεχνολογίες.
ήδη από την εποχή που ξεκίνησε η NASA και η Roscosmos, ξέρουμε ότι για να αναπτύξουν συστήματα για το διάστημα φτιάχτηκαν τεχνολογίες που μετά κατέληξαν να γίνουν πολύ διαδεδομένες και πολύ χρήσιμες και πολύ σημαντικές στη Γη. Αυτό λοιπόν το υιοθετεί και η ESA. Το τέλος είναι κάτι που προέκυψε τα τελευταία λίγα χρόνια, το να προστατέψουμε όλες τις υποδομές και την ίδια τη Γη από κινδύνους που προέρχονται από το διάστημα. Γι' αυτό θα πω αρκετά πράγματα παρακάτω, ότι η προστασία από κινδύνους, από μετεωρίτες και από άλλα πράγματα που μπορούν να μας έρθουν από το διάστημα αποτελεί προτεραιότητα της ESA. Δεν είναι το ίδιο ισχυρή προτεραιότητα για αυτό το πράγμα στη Roscosmos ή στη JAXA των Ιαπώνων, παραδείγματος χάρη. Τώρα, υπάρχουν διάφορα πράγματα που η ESA τα θεωρεί ότι είναι κατορθώματα. Έχω επιλέξει κάποια από αυτά, με τα οποία είχα μικρή ή μεγαλύτερη επαφή, ως εθνικός εκπρόσωπος, όχι σαν επιστήμονας, γιατί είναι σε άλλες επιστημονικές περιοχές. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η αποστολή Huygens στον Τιτάνα το 2005 θεωρήθηκε κάτι καταπληκτικό, γιατί μπόρεσε να προσγειώσει κάτι σε έναν... Στο μακρινό solar system, έτσι πολύ μακριά, με κακή επικοινωνία. Η επικοινωνία έχει καθυστέρηση, οπότε έπρεπε να είναι όλα αυτοματοποιημένα. Λειτουργήσε και πήγε πολύ καλά. Επίσης, η συνάντηση, η τροχιά και η ομαλή προσγείωση πάνω σε ένα κομίτι στη Ροζέτα το 2014 ήταν αυτά από τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης. Επίσης, έχουμε πολύ σημαντική παρουσία κάθε φορά Ευρωπαίου αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Κάποιες φορές κάνοντας δύσκολα διεθνή πειράματα, όχι ευρωπαϊκά πειράματα. Και τώρα τελευταία έχει διεκδικήσει επιτυχώς και τη θέση του commander μέσα στην ομάδα. Νομίζω το δικαιούται η Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Και τέλος, κάτω που βλέπετε ένα ροβεράκι, ότι θέλει να βοηθήσει την Ευρώπη να έχει σημαντικό μερίδιο στην εξερεύνηση του διαστήματος, στο exploration, στα ροβεράκια και στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης και αυτόνομης πλοήγησης. Εκεί η Ευρώπη είναι ένας κορυφαίος παίχτης. Και γι' αυτόν τον λόγο συχνά τα συμβόλαια ακόμα και της NASA και της Roscosmos πριν το θέμα με την Ουκρανία τα έπαιρναν ευρωπαϊκές εταιρείες, τουλάχιστον σαν prime, σαν main contractors. Λίγα λόγια τώρα για το πώς διοικείται η ESA. Η ESA είναι αρκετά γραφειοκρατικός οργανισμός. Μάλιστα, όσοι από εμάς έτυχε να ασχοληθούμε, τη συγκρίνουμε και με τη γραφειοκρατία της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα δουλεύει. Υπάρχει λοιπόν ένα συμβούλιο της ESA σε επίπεδο υπουργών, που είναι το ανώτατο κυβερνητικό όργανο, το οποίο καθορίζει τις πολιτικές βασικά για τις δραστηριότητες, δεν μπαίνει σε τεχνικές λεπτομέρειες και σε κάθε κράτος μέλος έχει έναν εκπρόσωπο και μία ψήφο σε αυτό. Δεν μπορώ να πάρω κανένα δείχτη. Έχει μία ψήφο. Όλοι ισοδύναμα. Και λέω όλοι ισοδύναμα γιατί θα δείτε παρακάτω ότι δεν συνεισφέρουμε όλοι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά εδώ όλοι έχουμε μία ψήφο. Και η Ελλάδα έχει μία ψήφο και η Γερμανία έχει μία ψήφο. Σας ήταν τα χρήματα που βάζουν πολύ περισσότερα. Αυτό το συμβούλιο συγκροτείται περίπου κάθε 2 ή 3 χρόνια, το τελευταίο διάστημα είναι κάθε 3 χρόνια. Εκπροσώπηση σε επίπεδο υπουργού. Η Ελλάδα δυστυχώς, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία φορά, δεν είχε εκπροσώπηση σε επίπεδο υπουργού, τουλάχιστον σε όλες τις δραστηριότητες. Είναι κάτι που η Ελλάδα ακόμα το παλεύει. Υπάρχουν λόγοι πίσω από αυτό, που είναι κυρίως λόγοι στρατηγικής, αλλά θα τα συζητήσουμε παρακάτω. Και βεβαίως, αυτό το συμβούλιο είναι εκεί για να δει κάποιες κύριες αποφάσεις για τα προγράμματα που έρχονται και πόσα χρήματα θα τοποθετηθούν. Σαν μέλος μιας επιτροπής τέτοιας εκπροσωπώντας στην Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι πέφτει αίμα όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις, γιατί πίσω από τις αποφάσεις κρύβονται οι εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν την εκτέλεση. Με άλλα λόγια, θα πάρουν τα χρήματα για να κάνουν τη δουλειά. Οπότε οι συζητήσεις γίνονται πραγματικά πάρα πολύ έντονα και με πάρα πολλές ανταλλαγές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα ήταν ικανή να παράγει καλώδια. Οπότε ο Γερμανός ή ο Γάλλος, ο μεγάλος παίχτης που ήθελε καλώδια για να πάρει την ψήφο της Ελλάδας, έπρεπε να υποσχεθεί ότι τα καλώδια του μεγάλου συστήματος που θα φτιάξει θα τα πάρει μια ελληνική εταιρεία. Το είπα σαν παράδειγμα, είναι πραγματικό παράδειγμα, έχει συμβεί και κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Τώρα, το ESA Council συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Council, δημιουργώντας το Ευρωπαϊκό Council Διαστήματος, όπου τα τελευταία χρόνια, όπου παίζει ψηλά στην ατζέντα η ESA να ενσωματωθεί στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει γίνει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μετά τον κορονοϊό, έχει αρχίσει να τονεί αυτό, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί, είναι ακόμα στο τραπέζι, η ESA να γίνει δηλαδή μια δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην είναι κάτι ανεξάρτητο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει αυτό. Τώρα, όσον αφορά
το πώς είναι φτιαγμένο, αυτό μου αρέσει σαν slide, γιατί δείχνει ότι ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, ξεκινήστε να διαβάζετε από κάτω προς τα πάνω, ότι πετυχαίνοντας την αριστεία, το excellence στο space science και στο technology, περνώντας μέσα από διάφορα πράγματα που θεωρούνται δομικά, καταλήγουμε στο τέλος στο European Identity Spirit και Cohesion. Δηλαδή, ο στόχος που έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι να δώσει δυνατότητα με καταπληκτική δουλειά στην επιστήμη και στην τεχνολογία να δυναμώσει την Ευρώπη. Να της δώσει ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα την κάνει να είναι η Ευρώπη η περιοχή του κόσμου που θα έχει καινούριες τεχνολογίες, που είναι μοιρασιά ίση και δημοκρατικά μεταξύ των άλλων, και πέρα κολλάει το cohesion και επίσης και το πνεύμα του Κολόμβου. Τώρα η λέξη spirit κρύβει μέσα τη διάθεση να εξερευνεί και να πάει πέρα, όχι να κάνει χρήματα, όχι να κάνει κέρδος. Η Ευρώπη ακόμα και σε αυτά τα πράγματα, παρότι ασχολείται με κάποια κομμάτια τα οποία έχουν κέρδος, δεν θεωρεί ότι το κέρδος είναι το κίνητρο. Προσπαθώ να αλλάξω slide. Εδώ τώρα με τις δραστηριότητες ελπίζω να άλλαξε και σε εσάς το slide. Η ESA καμαρώνει, γιατί είναι πραγματικά ένα από τα λίγα space agencies που ασχολείται με σχεδόν όλα τα activity στο διάστημα. Εδώ πέρα τα έχω διαλέξει από το site της ESA κάποιους ενδεικτικούς τίτλους που θεωρώ ότι είναι αυτά που απασχολούν κυρίως τους Ευρωπαίους επιστήμονες και τους Ευρωπαίους πολίτες. Και εδώ τώρα έχουμε το Space Science, το οποίο βλέπετε από κάτω λέει ότι είναι mandatory program, δηλαδή οποιοδήποτε γίνει μέλος της ESA πρέπει να συνεισφέρει ένα ποσό με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το Gross National Product. Είναι δηλαδή ένα fixed ποσό το οποίο πρέπει να βάλει κανείς και με αυτό συμμετέχει στο Space Science. Θα δούμε παρακάτω τι περιέχει το Space Science. Στην πραγματικότητα όλα τα άλλα προγράμματα είναι optional. Μπαίνει κάθε κράτος στα προγράμματα που θέλει, αυτό που λέμε à la carte, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τους προσανατολισμούς, τη βιομηχανία που έχει από πίσω να στηρίξει κτλ. Οπότε κάθε κράτος διαλέγει τα δικά του. Είναι, και θα το δείτε και στην εξέλιξη της κουβέντας μας, το πιο σημαντικό πράγμα να αποφασίσει μια χώρα σε ποια optional, σε ποια προαιρετικά προγράμματα θέλει να συμμετέχει, γιατί τα mandatory είναι στην ουσία υποδομή γενικότερη, οριζόντια. Στα optional παίρνεις προστιθέμενη αξία επειδή αναπτύσσεις τεχνολογία την οποία τελικά μπορεί να την εξάγεις ή μπορεί να την αξιοποιήσεις εθνικά. Άρα λοιπόν, παρότι το optional μοιάζει σαν λέξη να είναι κάτι δευτερεύον που μπορείς και να μην μπεις, αν δεν έχει σκοπό να μπει στα optional, δεν έχει νόημα να μπει στην ES. Είναι τόσο σημαντική η παρουσία σου στα optional. Για να δούμε λίγο ένα ενδεικτικό budget. Προσπάθησα να βρω το 2019 πριν το άλλο μινιστήριο, αλλά δεν βρήκα μια τόσο όμορφη εικόνα. Θα ψάξω περισσότερο την επόμενη φορά. Εδώ βλέπετε πώς συμμετέχουν τα διάφορα κράτη στο budget. Δεν αλλάξαν πολύ τα πράγματα. Η Ελλάδα έχει μια αλλαγή, αλλά και πάλι είναι πολύ χαμηλά τα ποσά της. Βλέπετε ότι ένα μεγάλο νούμερο εδώ, το 22,6%, 844 εκατομμύρια, είναι η Γαλλία. Η Γερμανία 872, το 23,3%. Αυτές οι δύο χώρες λοιπόν μαζί κάνουν περίπου το 46%. Ακολουθεί σαν μεγάλη δύναμη εδώ η Ιταλία, η οποία και αυτή έχει το 13,7%, και μετά ακολουθούν άλλα κράτη, αμέσως επόμενη είναι η Αγγλία, η οποία ανεβαίνει σιγά σιγά και βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι είναι μικροί. Τώρα η Ελλαδίτσα μας εκείνο τον καιρό το 16 έβαζε μόνο 11,9 εκατομμύρια με το 0,3%. Σήμερα δεν είμαστε εκεί. Σήμερα είμαστε πολύ ψηλότερα, έχουμε βάλει καμιά 30 εκατομμύρια στα προγράμματα αυτά και έχουμε και ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα νανοδορυφόρων που ανεβαίνουμε στα 200 και ακούω και όλο και περισσότερα νούμερα σιγά σιγά. Αυτό ξεκίνησε από τα 140 εκατομμύρια, έγινε 180, τώρα 200, τώρα ακούμε για 240. Ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε à la carte, είναι σε μια όψιλον επιλογή όπου η ESA έχει αναλάβει να κάνει service στην Ελλάδα. Τώρα βλέπετε εδώ έχουμε 3,74 billions και σε αυτά τα billions προστίθεται άλλο 1,5 billion, το οποίο κατά βάση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1,3 έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα έρχονται από άλλες πηγές, από τη βιομηχανία κτλ. Το συνολικό budget της ESA το 2016 ήταν 5 κάτι billion. Δεν είναι τρομερό νούμερο, αν σκεφτείτε ότι η Ελλαδίτσα μας, που είναι ένα μικρό κράτος, έχει ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν της τάξης του 180-200 billion, το 5 billion είναι κάτι πολύ μικρό. Η NASA έχει δηλαδή κάτι που είναι της τάξης του 10 φορές επάνω σε αυτό. Έτσι. Κυρίως όμως εκεί είναι στρατιωτική σκοπή και δεν είναι για ειρηνικούς σκοπούς, οπότε και πάλι τα νούμερα μικραίνουν για τους ειρηνικούς σκοπούς. Τώρα για να δούμε πώς χωρίζεται ο προϋπολογισμός ανάλογα με τη θεματική περιοχή και αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Εδώ βλέπετε ότι το Earth Observation, η παρατήρηση γης, πιάνει σχεδόν το 1 τρίτο.
Ένα μεγάλο ποσό είναι οι launchers, για να μπορούμε να έχουμε τις δικές μας εκτοξεύσεις των δορυφόρων. Και μετά υπάρχουν διάφορα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη η πλοήγηση με 11,6% το navigation, το telecommunication και αυτό 6,8%. Θα περίμενε κανείς να είναι παραπάνω, αλλά βέβαια δεν είναι παραπάνω, είναι εκεί. Δηλαδή δεν, ενώ ξέρουμε όλοι το telecommunication και η Ελλάδα επενδύει πια στο telecommunication στο space, εντό δεν είναι το ακριβότερο. Το human space flight, το οποίο είναι στην ουσία η εξερεύνηση ή ένα μέρος της εξερεύνησης, γιατί υπάρχουν και άλλα κομμάτια, όπως το robotic exploration και το scientific program που κρύβουν μέσα space flight, βλέπετε είναι λίγο, είναι 9,7, 7, το robotic exploration 3, δηλαδή μικρά νούμερα. Πριν προχωρήσουμε να δούμε όλα, έτσι από μια καλή παράδοση, μια και είμαστε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το education πρόγραμμα της ESA, που πιθανώς να ενδιαφέρει κάποιους από εσάς. Ανήκει στα mandatory activity, δηλαδή με το που γίνεσαι κράτος μέλος και πληρώνεις αυτό που σου αναλογεί με βάση το ΑΕΠ σου, έχεις δικαίωμα να έχεις δράση και άνθρωποι, κάτοικοι, επιστήμονες από το κράτος σου να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες. Εδώ η ESA στην εκπαίδευση προσπαθεί να βάλει την έρευνα και την τεχνολογία και τις εφαρμογές μέσα στο education. Προσπαθεί δηλαδή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που να ενσωματώσει. Παρακάτω το καταλάβετε καλύτερα πώς είναι χωρισμένο στη λογική της ESA. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, δύο μεγάλοι πυλώνες. Ο ένας αναφέρεται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου και τους δασκάλους τους, αυτό εδώ αριστερά, και δεξιά βλέπετε για τα πανεπιστήμια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και είναι από διαφορετικές πηγές. Εδώ βλέπετε ξεκάθαρα, λέει ότι το space, το διάστημα, είναι το γενικό πλάνο, το γενικό περίγραμμα. Ενώ εδώ το αντικείμενο της δράσης είναι το space. Εδώ γίνεται καθαρά επιστημονικό. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο τρόποι πάλι. Το formal education και το informal education. Ξεκινάμε το δεύτερο, το οποίο είναι ίσως πιο διαδεδομένο, γιατί φτάνει πιο εύκολα έξω στα μέσα. Είναι το να μάθουμε για το διάστημα και να διασκεδάσουμε με το διάστημα. Αλλά υπάρχει και κάτι που είναι πιο formal και που γίνεται στοχευμένα χωρίς να πάρει την ίδια μεγάλη δημοσιότητα, που εκπαιδεύονται δάσκαλοι, γίνονται κάποιες δραστηριότητες μέσα σε τάξεις. Παραδείγματος χάρη, γίνεται κάποια δραστηριότητα και μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον αστροναύτη μια τάξη ζωντανά. Ή υπάρχουν κάποια challenges, κάποιοι διαγωνισμοί που τα παιδιά κάνουν κάτι μαζί, σκέφτονται, προτείνουν λύσεις. Υπάρχουν διάφορα τέτοια με βραβεία, τους φιλοξενεί η ESA κτλ. Υπάρχουν πολλή δράση εδώ. Η ESA πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό. Και αν ακούσετε και τον καινούριο Γενικό Διευθυντή της ESA, θεωρεί ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς να διαμορφώνει τη σωστή αντίληψη για το ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι το διάστημα από αυτές τις ηλικίες. Μαθητικές δηλαδή ηλικίες. Αντίθετα, τώρα πάμε στο Πανεπιστήμιο. Εδώ πέρα ο βασιλιάς των δράσεων είναι αυτά που κρύβονται μέσα στο ESA Academy. Και εδώ έχουν πάλι δύο μεγάλες υποπεριπτώσεις. Το ένα είναι hands-on projects, δηλαδή project που οι φοιτητές ασχολούνται οι ίδιοι και παίρνουν πραγματικά από πρώτο χέρι εμπειρία, όπως το να φτιάξουν δορυφόρους, να συμμετέχουν στο να σχεδιάσουν καταρχήν και μετά να κατασκευάσουν επιστημονικά όργανα και τεχνολογίες. Τεχνολογίες επίδειξης κατά βάση, έτσι, όχι τεχνολογίες που πραγματικά θα λύσουν ένα πρόβλημα. Αλλά πολλές φορές έρχονται καλές ιδέες από εδώ. Αυτή είναι η ιστορία. Και βεβαίως υπάρχουν και training και learning programs, τα οποία βοηθούν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα πρόγραμμα master, υπάρχουν κάποια summer schools. Κάποια τα κάνει σε συνεργασία με το European Low Gravity Research Association, με μια ένωση δηλαδή επιστημόνων στο διάστημα κτλ. Πολύ δραστηριότητα. Είναι από τα πολύ προβεβλημένα και πολύ πετυχημένα προγράμματα της ESA, το ESA Education. Παρότι δεν είμαι από εκεί, οφείλω να παραδεχτώ. Ένα πολύ πετυχημένο που ήρθε και στην Ελλάδα πρόσφατα είναι το ESERO, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές σχολείου. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η ESA, θα το λέω κάπου παραπέρα, ότι εάν ένα κράτος θέλει να επενδύσει και βάζει τα μισά λεφτά, θέλει βάζω εγώ τα άλλα μισά λεφτά για να κάνουμε μαζί ένα school education πάνω στο διάστημα. Και τι κάνει εκεί, προσπαθεί να ενισχύσει η ESA με το 50% της διάφορες εθνικές συνέργειες με τους εθνικούς οργανισμούς διαστήματος. Δηλαδή, βοηθάει τα σχολεία να έρθουν και να εμπλακούν. Από την άλλη μεριά, δημιουργεί, λέει, establishing and maintaining το institutional framework, δηλαδή στην ουσία επιτρέπει τα διάφορα ιδρύματα μεταξύ τους να συνεργάζονται, βοηθάει δηλαδή στη σύνθεση, στο να διατηρηθεί ένα framework. Επίσης, παρακολουθεί την εξέλιξη των curricula, των προγραμμάτων, δηλαδή των εθνικών προγραμμάτων πάνω στο διάστημα και όχι μονάχα το παρακολουθεί, αλλά στην ουσία δίνει και παίρνει ιδέες. Αυτό είναι ένα πολύ καλό που κάνει το ESERO και βλέπει πώς κάθε κράτος σκέφτεται για το διάστημα, αλλά και λέει σε αυτό το κράτος πώς σκέφτονται οι άλλοι για το διάστημα. Και αυτό το κάνει βέβαια σε επίπεδο τάξης, έτσι. Δηλαδή σε επίπεδο μικρών παιδιών που είναι ευκολότερα δέκτες από ότι οι μεγάλοι.
Και άλλες εφαρμογές, όπως βλέπετε εδώ κάτω-κάτω, το ξεκάθαρο είναι το 50-50. Για να πάρεις ένα γραφείο εσέρω, σε ένα τόπο πρέπει να δεχτεί το κράτος να βάλει τα 50% τα χρήματα. Πρόσφατα πήρε και η Ελλάδα μας, έχει 2 χρόνια τώρα, το εσέρω γκρις, το οποίο εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και υπεύθυνοι είναι οι συνάδελφοι από το παιδαγωγικό τμήμα, ο κύριος Λαμπρινός και οι συνεργάτες του. Τώρα να πούμε λίγα λόγια για το ESA Academy. Είπαμε είναι πολύ προβεβλημένο, με πολλή δουλειά. Ο πρώτος στόχος του ESA Academy είναι να μπορέσει να φτιάξει ταλέντα και εξειδικευμένους ανθρώπους για να υπηρετήσουν είτε την ESA είτε την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Διαστήματος. Άρα λοιπόν έτσι καταφέρνει και ας πούμε φιλτράρει μεταξύ των καλών, των φιλόδοξων, των ικανών, αυτούς που θα υπηρετήσουν το διάστημα στην Ευρώπη. Από την άλλη μεριά βοηθάει τους μαθητές, τους ενθαρρύνει να ασχοληθούν με διάφορους τομείς. Η ESA Academy δίνει την ευκαιρία να εκτεθείς και να μάθεις περί τίνος πρόκειται, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ακριβό σπορ και αν δεν έχεις κάποια υποστήριξη δεν μπορεί να το κάνεις εύκολα. Δίνει τη δυνατότητα για πρακτικά πειράματα και ενασχόληση. Έχεις κατευθείαν επαφή με τους space professionals, πηγαίνεις σε εταιρείες, μπορεί να κάνεις πρακτική άσκηση, τα στηρίζει η ESA αυτά και βεβαίως σου επιτρέπει πρόσβαση σε καταπληκτικές υποδομές που δεν τις βρίσκεις αλλού. Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά και εγώ και η ομάδα μου και οι άλλοι συνάδελφοι στο Απιθύτα, υπάρχουν μετρήσεις που πρέπει να πάμε να τις κάνουμε στην ESA. Δεν υπάρχει αλλού εξοπλισμός αυτός. Τώρα δεν θα φύγω λίγο γρήγορα σε αυτό, ότι στα hands-on projects βρίσκονται κάποια satellites από μόνα τους, είναι αυτό ένα πολύ ισχυρό asset του ESA Academy. Και στην Ελλάδα δουλεύουν εδώ οι φοιτητές μας και στο Απιθύτα. Και εκτός από αυτό υπάρχουν πειράματα που χρηματοδοτούνται, γιατί εδώ πρέπει να χρηματοδοτηθείς για να κάνεις πράγματα, να φτιάξεις μια συσκευή, παραδείγματος χάρη. Το spin your thesis που βάζεις μια συσκευή μέσα σε μια μεγάλη φυγόκεντρο. Drop your thesis που πας σε ένα μεγάλο πύργο ρήψης 110 μέτρα και ρίχνεις τη συσκευή σου στο εσωτερικό, στο κενό και έχεις έλλειψη βαρύτητας κατά τη διάρκεια της πτώσης. Fly your thesis, φτιάχνεις μια συσκευή που την πετάς σε παραβολικές πτήσεις, θα δούμε παρακάτω, και έχεις έλλειψη βαρύτητας. Αυτή είναι η υποηχητική πύραυλη, η ρέξους και μπέξους διαφορετικού διάρκεια. Αυτό ανεβαίνει και μετά πέφτει και στο τέλος το μαζεύεις με αλεξίπτωτο και την ώρα των λεπτών, γιατί κρατάει διάφορα λεπτά η πτήση, κάνεις πειράματα. Fly a rocket εδώ έχει να κάνει με launchers, φτιάχνεις δηλαδή το σύστημα εκτόξευσης. Και υπάρχουν αντίστοιχα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το training και learning program. Εδώ νομίζω η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται. Βλέπουμε αρκετά πράγματα και σε space medicine παραδείγματος χάρη και σε technology transfer και innovation. Τα τελευταία 5 χρόνια θα σας έλεγα ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να ανεβαίνει σοβαρά εδώ. Λίγα λόγια για ένα κομμάτι που δεν το γνωρίζω καλά και ο κύριος Τζιουράς, ο Γιάννης, ξέρει πολύ περισσότερα από μένα, αλλά εγώ οφείλω να το αναφέρω, το European Center for Space Law μέσα στο πακέτο. Είναι μια δομή η οποία θέλει να προωθήσει τη γνώση αλλά και το ενδιαφέρον για το space law μέσα από διάφορα educational activities και όχι μόνο. Κάνεις και research, κάνεις και dissemination και τα λοιπά, κάνεις meetings. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί γιατί όταν μιλάει κανείς για το διάστημα από την πλευρά τη νομική, πάντα έχει στο μυαλό του ένα regulation. Δηλαδή πώς θα δημιουργήσει κανόνες, κανονισμούς, διαδικασίες και αυτό είναι κάτι που κυρίως νομική πλευρά έχει παρά την πρακτική πλευρά. Δηλαδή η νομική πλευρά βάζει τους κανόνες και εκεί βρίσκεται πραγματικά και η μεγάλη αξία όλης αυτής της προσπάθειας. Και μια έκεντρη προσπάθεια είναι να δημιουργήσει National Centers for Space Law Activity και ελπίζω, Γιάννη μου, να δούμε κάποια στιγμή και το αντίστοιχο National Center εδώ, με επίσημη μορφή εννοώ, έτσι, να υπάρχει κάτι αντίστοιχο, διότι τελικά είναι πολύ σημαντική υποδομή για όλους τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν. Λίγα λόγια θα πω γι' αυτό τώρα. Εδώ είναι ένας διαγωνισμός που οργανώνει το ECSL. Γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό που εντόπισα χωρίς να το γνωρίζω, το 2016 σε αυτόν τον διαγωνισμό συμμετείχε και μια ελληνική ομάδα η οποία κέρδισε από το Εθνικό Καποδιστριακό της Αθήνας. Πήρε δηλαδή τους τελικούς. Συμμετέχουν κάθε χρόνο μέσω του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομάδες στον διαγωνισμό που λέγεται Manfred Lux, εις μνήμη του μόνιμου καθηγητή διαστημικού δικαίου, που ήταν ένας από τους θεμελιωτές του αντικειμένου. Αποτέλεσμα, αν κάποιοι από εσάς ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στον επόμενο διαγωνισμό, θα τα πούμε αυτά σε άλλο μάθημα. Έχετε τη δυνατότητα μέσω του Πανεπιστημίου Αθηνών να συμμετέχετε και να έχετε και τη δυνατότητα να κερδίσετε. Έχει μια πολύ δυνατή ομάδα προετοιμασίας, οπότε θα τα πούμε αυτά αναλυτικά.
Ευχαριστώ για την παρέα μας, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Για να πάμε παρακάτω. Εντάξει, τώρα βλέπω ότι οργανώνουν και διάφορα πράγματα. Δηλαδή είναι μια δομή αρκετά καλά δουλεμένη, αρκετά καλά αναπτυγμένη, που οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις. Εδώ πέρα αναφέρουμε σε ένα summer school που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να κάνω update για το 22, γιατί το 21 ήταν online, το 22 έγινε από κοντά. Γιάννη, δεν ξέρω τι γνωρίζεις, πού έγινε το 22. Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα το δούμε. Okay. Αυτό είναι ένα θερινό σχολείο, σαν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς για πρώτη χρονιά φέτος. Στην Ελλάδα και στο Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση και εδώ μπορείτε να συμμετέχετε. Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τέτοιου είδους δραστηριότητες το επόμενο διάστημα, οπότε θα έχετε πρόσβαση σε όλο το... σε οτιδήποτε, ας πούμε, αφορά το αντικείμενο του μαθήματος. Ευχαριστώ και πάλι, Γιάννη. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ, πάμε σε κάτι το οποίο είναι το, από τα πιο καινούργια θέματα που απασχολεί την ESA, το Space Situational Awareness, ή με άλλα λόγια η εγρήγορση, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση. Έχει διάφορες ερμηνείες στο awareness, όπως χρησιμοποιείται εδώ, για την κατάσταση στο διάστημα, και θα εξηγήσουμε αμέσως τι είναι. Υπάρχουν τρεις υποενότητες εδώ. Διαβάζω το πάνω μέρος που λέει να προστατεύσουμε το space και ground assets, δηλαδή οι υποδομές μας, ενάντια σε δυσχερή φαινόμενα που προέρχονται από το διάστημα ή συμβαίνουν στο ίδιο το διάστημα. Και εδώ, σαν παράδειγμα, έχουμε τα δίκτυα ενέργειας, τα δίκτυα επικοινωνιών, αγωγή μεταφοράς οτιδήποτε, μια αερίου ή οτιδήποτε άλλο, η πολιτική αεροπορία κτλ. Με άλλα λόγια, θέλουμε να προστατεύσουμε είτε αυτά που έχουμε στο έδαφος από πράγματα που θα έρθουν από μετεωρίτες, παραδείγματος χάρη, από κακό καιρό από το διάστημα, από μια ηλιακή καταιγίδα που θα ξεφύγει τον έλεγχο, είτε πράγματα που έχουμε στο διάστημα και επίσης κινδυνεύουν για τον ίδιο λόγο να καταστραφούν. Και εδώ έχουμε τρεις υποενότητες. Το ένα είναι το Space Weather, το άλλο είναι το Near Earth Objects και το τελευταίο είναι το Space Surveillance and Tracking. Αυτά είναι οι τρεις μεγάλες δομές. Τώρα έχουν σκάσει τα τελευταία 1,5 χρόνο και άλλες μικρότερες υποδομές. Εξακολουθώ να βλέπω το μεγαλύτερο budget να παίζει σε αυτά τα τρία όμως. Για να τα δω λίγο πιο αναλυτικά, στο Space, συγγνώμη, ναι, μπροστά, Space Situation Awareness, το πρώτο σέγμα που έχει να κάνει με το Space Weather. Εδώ ο στόχος είναι να μπορούμε να ανιχνεύσουμε αλλά και να προβλέψουμε Space Weather Events. Πολύ μεγάλη δουλειά της Ευρώπης, η λέξη forecasting κρύβει πολύ Ευρώπη, το detection κρύβει κι άλλους, η NASA έχει κάνει πολλή δουλειά στο detection, αλλά το forecasting, δηλαδή η γνώση επιστημονική που σου επιτρέπει αυτά που μέτρησε να τα χρησιμοποιείς για να κάνεις modeling, είναι φοβερό δυνατό σημείο της Ευρώπης. Και την επίδραση μπορεί να έχουν πάνω σε ευρωπαϊκές υποδομές και σε ευρωπαϊκές αξίες και ακόμα και οι υποδομές στο έδαφος. Έτσι, άρα λοιπόν η Ευρώπη εδώ έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, κυρίως στο forecasting, κυρίως στο modeling. Τώρα, υπάρχουν διάφορες υποδράσεις που μπορεί να σημαίνει. Έχω πάλι με κόκκινο αυτά που είδα ότι είναι τα πιο δραστήρια, με την έννοια ότι απασχολούν μεγαλύτερο budget. Βλέπω λοιπόν ότι η Ευρώπη αποφάσισε να επενδύσει σε instruments, γιατί θεωρεί ότι εκεί πρέπει να έχει μια προστιθέμενη αξία και η ίδια, να μην είναι μόνο στο modeling, και κάποια που εμπλέκει είναι το coronagraphy, solar και ηλιοσφαιρική imaging κτλ., radiation monitors. Υπάρχουν λοιπόν έργα που τρέχουν από την Ευρώπη γι' αυτό, και development of mini sat CubeSats, δηλαδή μικροδορυφόρους, οι οποίοι έχουν σαν σύστημα να φτιάξουν ένα μεγάλο νέφος από δορυφόρους, που να έχουμε ένα πυκνό grid για να μπορούμε να βλέπουμε έγκαιρα από πολλές πλευρές, να μην είναι ένας ο δορυφόρος μόνο, ή δύο ή τρεις, αλλά να είναι 10 που να μπορούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες να καταγράφουν κάτι, και αυτό να μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στη μέτρηση. Τώρα πάμε λίγο στο Near Earth Orbit. Εδώ πέρα τώρα λέει κάτι πολύ σημαντικό, η λέξη δεν το κρύβει, να δημιουργήσεις, λέει, ένα European capability, μια ικανότητα να προφυλάξεις οτιδήποτε έχει σαν υποδομή στο διάστημα και στο έδαφος από διάφορα αστερόιτς. Και μιλάει για πράγματα τα οποία κινδυνεύεις, έτσι, μιλάμε για threats, για απειλές. Επομένως είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που έχουν στο μυαλό τους όταν μιλάνε για αυτό το πράγμα, και εδώ πρέπει να πούμε δύο-τρεις έννοιες. Παραδείγματος χάρη, ότι οτιδήποτε, οποιοσδήποτε αστεροειδής, παραδείγματος χάρη, ή έρθει, μπει μέσα ή έρθει πλησιέστερα από 0,3 astronomical units, που ένα astronomical unit είναι η απόσταση ηλίου γης, θεωρούμε ότι έχει γίνει ένα threat, μια απειλή. Έτσι. Και αυτό είναι ακριβώς ο ορισμός, και εκεί ακριβώς η Ευρώπη κάνει πάρα πολύ δουλειά, όμως,
προσπαθώντας να φτιάξει και την τεχνολογία που θα το υπηρετήσει αυτό, να καταγράψει τι έχουμε γύρω στο περιβάλλον. Αν δείτε, δηλαδή, υπάρχουν άπειρα, πραγματικά άπειρα ουράνια σώματα, τα οποία θα μπορούσε κάτω από προϋποθέσεις να αποτελέσουν απειλή για τη Γη. Και η Ευρώπη έχει ηγετικό ρόλο παγκόσμιο στο να παρακολουθεί. Δεν είναι μόνη της, δεν θα μπορούσε να είναι μόνη της, γιατί οι υποδομές στο διάστημα είναι άλλων κυρίως. Αλλά η Ευρώπη μπορεί στο data management και data analysis να κάνει καταπληκτική δουλειά, και αυτό κάνει. Εδώ τώρα να δούμε λίγο την αίσθηση του πόσο μεγάλο είναι ένα αστερόιντ σε σχέση. Δηλαδή, μιλάμε για σώματα τα οποία κατά βάση δεν είναι τεράστια. Όταν βλέπετε, μιλάει διάμετρο 300 μέτρα ως ένα αεροπλανοφόρο περίπου. Αυτό είναι κάτι που είναι πρακτικά μικρό για τις διαστάσεις του και την κλίμακα του διαστήματος. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά και μπορεί να προκαλέσει καταστροφές σε όλο τον πλανήτη. Και για αυτό το λόγο μιλάμε για κάτι μικρό, μιλάμε για τον ψήλο στάχυρα στην κυριολεξία. Και αν αυτό φανταστείτε ότι είναι και κάποια αστρονομικά units λίγο μακριά και θες εγκαίρως να τα δεις και θες εγκαίρως να προβλέψεις του τι θα γίνει, τότε όλα αποκτούν πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχουμε μία ερώτηση από τον κύριο Βασιλιάδη. Συγγνώμη, Γιάννη, βοήθαμε σε αυτό γιατί δεν βλέπω. Έχω το play και εγώ. Ορίστε. Ναι. Σας ακούω. Σχετικά με, με αυτή τη διαφάνεια, για να μην αλλάξουμε και θέμα, την εκτίμηση τελικά από το impact που έγινε εκεί με το DART, τι έχει γίνει, βγάλανε κάποια απόφαση, άμα τελικά μπορούμε να επηρεάσουμε. Το DART το έχω λίγο παρακάτω. Θα πείσω ότι φτάσουμε στο DART. Εντάξει, μιλάμε για αυτό το πράγμα, για αυτό το πατώρα. Εδώ είμαστε. Εδώ τώρα είμαστε, η αλήθεια είναι σε αυτό, είμαστε στη φάση που δεν προσπαθούμε να κάνουμε επέμβαση, προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε και να κάνουμε evaluation του προβλήματος. Σε αυτό εδώ, έτσι. Δεν έχει, δηλαδή, το DART ανήκει στην επόμενο πρόγραμμα που είναι τι να κάνουμε, δηλαδή ως κίνηση, ως τεχνολογία για να αποτρέψουμε το κακό. Εδώ δεν αποτρέπεις τίποτα, εδώ απλώς ανοιχνεύεις και προβλέπεις. Αλλά θα έρθουμε και εκεί. Τώρα εδώ για το νέος, υπάρχουν πράγματα πάλι με κόκκινο που η Ευρώπη το τελευταίο διάστημα έχει επενδύσει αρκετά πράγματα. Εγώ θα σας έλεγα το τελευταίο, για μένα η δική μου εκτίμηση είναι το πιο σημαντικό, ότι κατάφερε η Ευρώπη και έκανε interface και decision process on how to react. Αυτό δεν ήταν καθόλου απλό. Μάλιστα το international collaboration, μόνο η Ευρώπη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ο μικρός αθώος καλός φίλος του πλανήτη, που έχει και την υποδομή και την κουλτούρα να το κάνει και που δεν είναι μια υπερδύναμη η οποία απειλεί τις άλλες υπερδυνάμεις. Άρα λοιπόν η Ευρώπη έχει επενδύσει και καλά έκανε εδώ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ηγετικό ρόλο. Το decision process πέρασε από ευρωπαϊκά χέρια. Εντάξει. Εδώ βλέπετε κάτω ένα επίπεδο πρόβλεψης, το πήραμε πολύ αγάπη από έναν συνάδελφο, που λέει ότι 10 μέρες πριν το impact υπάρχει ένα impact corridor, ένας διάδρομος πρόσκουσης, που λέει 10 μέρες υπάρχει ασάφεια στο που θα πέσει ο δορυφόρος. Αυτό είναι από ένα σενάριο υποθετικό, έτσι. Δεν έπεσε ο δορυφόρος στην Ευρώπη. Αλλά δείχνει ότι η Ευρώπη μπορούσε 10 μέρες πριν να έχει μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Για κάποιον που ασχολείται λίγο παραπάνω, θα δείτε ότι αυτό δεν είναι τόσο απλό. Είναι πολύ δύσκολο 10 μέρες πριν να γνωρίσει αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρώπη καυχαίται ότι τα έχει καταφέρει. Και η Ελλάδα έχει μια μικρή συμμετοχή. Υπάρχουν και εδώ ομάδες που συμμετέχουν σε κάποια πράγματα. Όχι τα βασικά. Τώρα, εδώ σιγά-σιγά πάμε στα deflection strategies, δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια επέμβαση. Πάμε δηλαδή στο τι να μπορούμε να κάνουμε για να διώξουμε ένα ουράνιο σώμα που μας έρχεται. Έχουν προταθεί και έχουν επικρατήσει τέσσερις ιδέες, τέσσερις τεχνολογίες. Η μία είναι να σκάσεις κάτι και να κάνεις ένα explosion κοντά, το οποίο explosion θα το αναγκάσει αυτό με το κύμα όσης να αλλάξει πορεία. Το άλλο είναι να έχουμε ένα impact, να χτυπήσει επάνω ένα σκάφος, αυτό που είπε ο συνάδελφος νωρίτερα με τον DART, και θα το δείξω και εγώ σε λίγο. Και με την πρόσκρουση να δημιουργήσει μια κινητική ενέργεια που θα το μετακινήσει. Βεβαίως. Είναι εύκολο να κάνει κανείς έναν υπολογισμό στη φυσική, ποια πρέπει να είναι η μάζα και η ταχύτητα του σώματος, ώστε να μετακινήσει ένα άλλο ουράνιο σώμα που έχει μια άλλη μάζα και μια άλλη ταχύτητα. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, άμα ρίξει κάτι που είναι ασήμαντη η μάζα του και η ταχύτητά του, μπορεί απλώς να σκάσει σαν πυροτέχνο χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν υπάρχουν υπολογισμοί εδώ. Με άλλα λόγια, αν έχει κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αναγκαστικά θα πα σε explosive strategy. Δεν μπορεί να στείλει ένα ουράνιο σώμα το οποίο να είναι τόσο πια ικανό με την πρόσκοση να τα πετύχει. Έχει να κάνει με το μέγεθος, με την κινητική ενέργεια. Υπάρχουν και πιο προχωρημένες ιδέες, το gravity tractor, να μπορέσει δηλαδή να τραβήξεις ανάλογα με το ποιο είναι το περιεχόμενο, αν υπάρχουν μέταλλα που επιτρέπουν το tracking. Και το τελευταίο που το χρησιμοποιούμε και σαν μια ιδέα αρκετά υποσχόμενη, να χρησιμοποιήσουμε
κάποια ion beams, κάποια πιστόλια ιόντων, τα οποία αφενός με τα έχουμε αυτή τη στιγμή για τεχνολογίες όσης, δηλαδή υπάρχουν κινητήρες για το διάστημα που είναι βασισμένες σε αυτά, αλλά οι ίδιες μπορούν να μετακινήσουν κάποια ουράνια σώματα. Αυτές οι δύο λογικές εδώ κάτω παίζουν στο τραπέζι, υπάρχουν project που δουλεύουν, αλλά δεν είναι τόσο διάσημα. Τα δύο διάσημα, τα δύο πάνω. Το να βάλω μια έκρηξη, να σμπρώξει η έκρηξη και το άλλο να πέσει το σκάφος επάνω. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στο DART, που βασικά το DART είναι ένα σκέλος από το μεγάλο project AIDA, το οποίο AIDA είναι αρχικά του Asteroid Impact Deflection Assessment. Υπάρχει λοιπόν το DART και το AIM. Το AIM που είναι έργο της ESA είναι να παρατηρώ το σύστημα. Βλέπετε και πάλι η Ευρώπη έχει το μη διαδραστικό, έχει την παρατήρηση, την καταγραφή, την αξιολόγηση. Το DART που είναι κυρίως η NASA έχει να κάνει με το ίδιο το Impact, που να χτυπήσει πάνω στον δίδυμο, στον αστεροειδή δίδυμο. Και έγινε πραγματικά αυτό το impact τον Οκτώβριο του 2022 και είδαμε ότι κάναμε deflection. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν κάναμε τόσο deflection όσο νομίζαμε ότι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν πέτυχε, αλλά υπάρχουν παράμετροι που δεν τους ξέρουμε ακόμα, που πρέπει να τους μάθουμε για να πετύχουμε το ποθητό, δηλαδή για να μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς ποια θα είναι η αντίδραση. Τα καταφέραμε βασισμένοι στην απλή φυσική, πετύχαμε το deflection, αλλά αν θέλετε κιόλας για να μην αδικήσω κανένα, πετύχαμε ικανοποιητικό deflection. Δηλαδή, αν είχαμε ένα τέτοιο θέμα και πλησίαζε ένας τέτοιος αστεροειδής, θα μπορούσαμε να τον διώξουμε από τη Γη. Αλλά επειδή ακριβώς είχαμε προβλέψει μια τροχιά διαφορετική από αυτή που προέκυψε, λέμε ότι για σταθείτε, μήπως υπάρχουν και άλλα πράγματα άγνωστα. Οπότε τώρα, ναι, μεν το πετύχαμε το deflection, αλλά λίγο τυχερά, αφού δεν καταλαβαίνουμε τα πάντα. Γιατί αν τα καταλαβαίναμε όλα, θα είχαμε βρει ακριβώς την τροχιά μετά την πρόσκρουση. Άρα εκεί είμαστε. Κάναμε κάτι, θέλει δουλειά ακόμα. Δεν ξέρω αν απάντησα ικανοποιητικά στον συνάδελφο ή θέλει κάτι άλλο εδώ. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τώρα, εδώ πάλι, σε αυτό εδώ το segment το οποίο έχει πάρει παράταση στο period 3, μπαίνουμε πια στο period 4 μετά το 20 και στο period 5, αλλά η βάση είναι το να φτιαχτούν αυτά τα μεγάλα τηλεσκόπια, τα οποία αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου. Η Ευρώπη εδώ στα μεγάλα τηλεσκόπια δεν έχει τόσο μεγάλη παρουσία όσο στα mini-sats και cube-sats for specific measurements εδώ, δηλαδή εκεί βρίσκεται κυρίως η Ευρώπη. Συμμετέχουμε και στα μεγάλα τηλεσκόπια, συμμετέχουμε. Δεν είμαστε όμως εμείς οι πρώτοι παίκτες, έτσι, συμμετέχουμε. Για να δούμε λίγο, να καταφέρουμε. Ώρες-ώρες νομίζω ότι ο υπολογιστής ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στο surveillance και στο tracking. Αυτό είναι επίσης κάτι που η Ευρώπη έχει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί για άλλη μια φορά παίζει το detecting, cataloging and predicting, δηλαδή detection, όχι το σένσορα, η αξιοποίηση του σένσορα, και από την άλλη μεριά το να μπορείς όλα αυτά να τα ιεραρχήσεις και να χρησιμοποιήσεις εργαλεία για να κάνεις πρόβλεψη της τροχιάς, έτσι, το forecast. Και εκεί η Ευρώπη έχει σημαντικό ρόλο. Σε αυτό εδώ κάτω που θα πρέπει να τα βάλω με χρώμα, αλλά δεν το έχω βάλει με χρώμα, αυτή είναι η στόχη της ESA, να προσπαθήσει να κάνει καλό coordination, να υπάρχει ένα complementary, γιατί αυτό ήταν μεγάλο αντικείμενο και στο program committee της ESA. Υπάρχει δυστυχώς πολύ duplication εδώ και θα ήθελα να πω κάποια στιγμή ότι δυστυχώς η Ευρώπη, επειδή έχει πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό σε κράτη, συχνά τα μεγάλα κράτη, και τα μεγάλα εδώ θεωρώ ότι είναι τα τέσσερα μεγάλα, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και Ιταλία, διεκδικούν τα μεγάλα φιλέτα, τα μεγάλα πακέτα. Εκεί λοιπόν συχνά έχουμε ανταγωνισμούς και duplication, δηλαδή κάνουν δύο άνθρωποι το ίδιο πράγμα. Προσπαθούμε τώρα, και εκεί ίσως υπάρχει ρόλος και περιθώριο για κάποιον που καταλαβαίνει regulation, καταλαβαίνει δηλαδή το law, να μπορέσει να αποδώσει δίκαια τη μοιρασιά. Η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία και η Γερμανία από παράδοση έχουν πράγματα τα οποία επικαλούνται, θεωρώντας ότι τόσο καιρό κάνανε και έχουν προσφέρει γνώσεις, άρα δικαιούνται να συνεχίσουν και την εξέλιξη. Απ' την άλλη μεριά όμως αυτό δημιουργεί μια μονοσήμαντη κατανομή πόρων και δεν είναι δίκαιο τα άλλα κράτη-μέλη, τα οποία είπαμε έχουν όλα από μία ψήφο, άρα δεν τους ελέγχεις, διεκδικούν πράγματα. Τώρα, το coordinated R&D το διεκδικεί η Ευρώπη, θέλει να είναι επικεφαλής σε αυτό, προσπαθεί, επενδύει λοιπόν σε αυτά,
προσπαθεί να κάνει cross-national components, βλέπετε, σε όλα τα TRL. Α, εδώ το TRL σημαίνει Technology Readiness Level, δηλαδή πόσο προχωρημένη η τεχνολογία. Μια τεχνολογία που είναι πάνω από το 8 είναι προχωρημένη, όταν είναι στο 1-2 είσαι στο Proof of Concept. Προσπαθεί λοιπόν να κάνει το cross-national component, δηλαδή να δημιουργήσει κάτι που το φτιάχνουν πολύ, να μην είναι η ιδιοκτησία μόνο της Γερμανίας ή μόνο της Γαλλίας. Και βεβαίως, Support Sensor Qualification and Evaluation και Calibration. Προσέξτε, εδώ δεν γράφει Manufacturing. Άμα δείτε τις λέξεις, λέει Qualification, Evaluation και Calibration. Δηλαδή, η Ευρώπη λέει, δεν θέλω να φτιάξω Αμερική και Ρωσία κάτι ανταγωνιστικό με εσάς. Θέλω να βοηθήσω στο να το αξιοποιήσω τα μέγιστα. Και αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα. Και πάλι υπάρχουν κάποια priorities εδώ. Εγώ έχω βάλει με κόκκινο αυτό που εγώ νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία για την Ευρώπη, γιατί τα κάνουμε κάποια βήματα τώρα σε optical sensors. Το optical sensing είναι ο βασιλιάς τα τελευταία 3-5 χρόνια. Και εκεί θα δείτε ότι σε πολλά πράγματα προσπαθούμε να κάνουμε. Μάλιστα, παίρνω την ευκαιρία να πω ότι για να μετρήσουμε τι συμβαίνει στις θάλασσές μας από μολύνσεις, από μικροπλαστικά, από ευτροφισμό κτλ., πλέον έχουμε φτάσει σε καταπληκτικές λύσεις από το διάστημα, με οπτικού sensor, όχι πάντα σε οπτικό εύρος, μπορεί να είναι στην υπέρυθρη, στην υπεριόδη, μπορεί να είναι οπουδήποτε, αλλά έχουμε πλέον sensors που δίνουν φοβερή ακρίβεια και καλή πληροφορία. Το μειονέκτημα που έχουμε με αυτούς τους sensors είναι ότι έτσι και υπάρχουν σύννεφα, εκεί έχει τεράστια επιβάρυνση στη μέτρηση. Απαιτούν πολύ καλό καιρό. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μειονέκτημα το οποίο δεν μπορεί να το νικήσει κανείς εύκολα και γι' αυτό το λόγο φύγαμε από τους optical sensors και πήγαμε στα radars. Τα οποία radars δεν ενοχλούνται από τον κακό καιρό. Εκεί βρίσκεται τώρα η κατάσταση. Προσπαθούν να φτιάξουμε τα λεγόμενα συνεργατικά σχήματα που να συνδυάζουμε radar με optical sensors. Και εκεί η Ευρώπη πάλι έχει ένα καλό ρόλο, γιατί αυτά τα δύο για να τα κάνεις να δουλέψουν μαζί απαιτεί πολύ καλό interface. Πολύ καλό interface. Για να πάω παρακάτω. Τι έχουμε εδώ. Εδώ βλέπω κάτι. Πώς η Ελλάδα μπλέκεται μέσα στο Space Surveillance και Awareness, Situation Awareness, συγγνώμη. Έχουμε εμπλοκή και στο Weather και στο Near Earth Orbit και χαρακτηριστικό είναι το Observatory, το... όχι παρατηρητήριο. Αστεροσκοπείο. Ευχαριστώ. Το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο των Αθηνών, το οποίο συμμετέχει σε κάποια project. Το αστεροσκοπείο των Αθηνών στην αρχή μου είχε κακοφανεί ως μη Αθηναίος, γιατί ήταν μόνο η Αθήνα, αλλά όταν τους δείτε από κοντά καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια δομή που σπάνια υπάρχει στην Ελλάδα, τόσο καλή παράδοση, οργάνωση, επιστημονικό προσωπικό, οπότε εκεί κανείς πρέπει να έχει τουλάχιστον τη μεγαλοσύνη να αναγνωρίσει ότι εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας. Είναι άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά τους και την κάνουν πολύ καλά και με πολύ καλή και με πολύ εκτίμηση και αναγνώριση από το εξωτερικό. Έχουμε λοιπόν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έχουμε το Καποδιστριακό σε κάποιο άλλο project και υπάρχουν και άλλα μικρότερα projectάκια στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα γενικά έχει παρουσία σε αυτά, επειδή το αστεροσκοπείο στην Αθήνα έχει πολύ καλή διασύνδεση, πολύ καλή γνώση, πολύ καλή εμπειρία και αναγνώριση από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο εθνικό κεφάλαιο το αστεροσκοπείο στην Αθήνα. Λοιπόν, λίγα λόγια τώρα για telecommunications και integrated applications των telecommunications εννοεί. Εδώ βρήκα μια παλιότερη πληροφορία, δεν έχει σημασία ότι τα ποσά ξεχάστε τα. Θέλω να δείτε πώς μοιράζεται σε τρεις μεγάλες περιοχές αυτό. Άρτες είναι το μεγάλο, το αρτικόλεξο που ασχολείται με τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή, όταν λέει κανείς Άρτες κατευθείαν εννοεί τηλεπικοινωνίες, αυτό εννοώ. Και υπάρχουν τρεις μεγάλες δράσεις. Το ένα είναι το core competitiveness, το οποίο προσπαθεί να φτιάξει υποδομές. Το άλλο μιλάει στα integrated applications, όπου θα δούμε παρακάτω ότι η Ελλάδα έχει επίσης ρόλο. Και το future preparation, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή παίρνει 15% σε αυτή την πίτα, αλλά είναι κάτι που ανέβηκε πάρα πολύ τα τελευταία 3 χρόνια με τον κορονοϊό. Άρα το future απασχολεί πάρα πολύ την Ευρώπη, 5G, 6G, όλα αυτά τα G περνάνε από ευρωπαϊκά χέρια και μυαλά. Εδώ λοιπόν ο στόχος του core competitiveness, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και δραστήριο, είναι να αναπτύξει και προϊόντα αλλά και εφαρμογές που να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά των τηλεπικοινωνιών. Προσέξτε, στην παγκόσμια αγορά, έτσι.
δεν φτιάχνεις κάτι για την Ευρώπη. Γιατί αν εσύ το φτιάξεις για την Ευρώπη και είναι φτηνότερο το της Ταϊλάνδης ή της Ινδίας, θα πάρεις από εκεί. Είναι απαραίτητο να είσαι ανταγωνιστής, να είσαι καλύτερος και οικονομικά. Και τώρα εδώ πέρα υπάρχουν πάλι δύο components. Θα μπορούσα να πω πολλά, δεν θα πω τίποτα. Ίσως σε κάποια επόμενη παρουσίαση για το competitiveness και growth και το advanced technology. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το competitiveness και growth αναφέρεται σε πράγματα που είναι έτοιμα τώρα. Το advanced technology είναι κάτι που στην ουσία κρύβει μέσα του και ένα πειραματισμό. Είναι σε φάση demonstration plus. Εδώ τώρα έχουμε και ενδιαφέρον ελληνικό, γι' αυτό το βάζω παραπάνω, ότι το Integrated Applications Promotion, μέρος του Artes και αυτό, μιλάει για innovative services by new user communities. Δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες αγορές, να δημιουργήσουμε νέες υπηρεσίες. Το new user communities είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή άνθρωποι που μέχρι τώρα δεν είχαν σκεφτεί ότι αυτή η υπηρεσία μπορεί να τους δώσει κάτι. Και το χαρακτηριστικότερο από όλα εδώ είναι οι ταχύτητες μετάδοση δεδομένων. Διώχνω όλη τη σάλτσα και πάω στην ουσία. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης παγκοσμίως στην ταχύτητα μετάδοση δεδομένων. Πώς σημαίνει γίνεται αυτό? Συμπιέζεις και μεταδίδεις εκμεταλλευόμενος κάποια κενά στα οποία υπάρχουν στη μετάδοση. Δηλαδή κάνεις μετάδοση σε πολλαπλά επίπεδα και με αυτό που λένε αυτοί με interlacing, έτσι ώστε τελικά να μπορεί να μεταδώσει πάρα πολλά δεδομένα. Ο υπέρτιτλος είναι το Space for Daily Life. Η ESA θέλει να δείξει ότι ασχολείται με το Daily Life και το Artes είναι ένα πανηγυρικό πρόγραμμα που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο Daily Life και πάρα πολύ ψηλό κύκλο εργασιών. Έτσι, έχει πράγματα που έχει εξάγει η Ευρώπη. Για όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει εξάγει και στην Κίνα, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο τριβής τα τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό, γιατί από την Κίνα δεν είχαμε feedback. Επομένως, θεωρήθηκε ότι ίσως ήταν πολύ βιαστικό. Εντάξει, θα είναι μια κουβέντα σε άλλο επίπεδο. Εδώ πέρα φαίνονται κάποιοι τομείς όπου αναπτύσσεται αυτό το App Application Scope. Δηλαδή βλέπετε, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον τομέα που εξαιρείται. Τουρισμός, maritime, food and agriculture, health, energy. Δηλαδή βλέπετε παντού υπάρχουν applications και για αυτό το λόγο είναι τελικά και αγαπημένο από πάρα πολλά κράτη και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Παραδοσιακά είχαμε πολλούς μεγάλους παίχτες εδώ σε όλα τα επίπεδα. Και στο βιομηχανικό, στο ήμι βιομηχανικό, δηλαδή στο system, που δεν φτιάχνεις κάτι ολόκληρο, φτιάχνεις ένα υποσύστημα, ακόμα και σε επίπεδο όμως έρευνας και τεχνολογίας. Okay. Εδώ λέει ποια είναι τα πλεονεκτήματα του IAP, το οποίο φαίνεται από κάτω ότι προσπαθεί να είναι αρκετά προσγειωμένο και σε επαφή με τον κόσμο, δηλαδή να είναι αρκετά commercial. One stop shop for commercial oriented downstream services. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχει μια εταιρεία την οποία την έχει αγοράσει πριν από 1,5 χρόνο η LG. Είχαμε Έλληνες μέσα την εταιρεία. Δεν ήταν μόνο Έλληνες, αλλά ήταν και Έλληνες. Ο κύριος Καλαμπούκας, νομίζω. Ήταν το όνομά του, Λάμπρος Καλαμπούκας. Και η οποία ασχολείται πάρα πολύ με το video streaming. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία τους είναι ο βασιλιάς στο video streaming. Αυτό τώρα πέρασε από εκεί. Αξιοποίησε πάρα πολλά στοιχεία από την ESA. Για να δούμε λίγα πράγματα για το Earth Observation. Εδώ υπάρχει... Σας διακόπτω. Προτού συνεχίσετε, θέλετε μήπως να κάνουμε κάποιο διάλειμμα ή... Ό,τι θέλετε. Ό,τι πούν οι συνάδελφοι. 5-6 λεπτά ένα διάλειμμα. Ναι, θέλουμε. Τέλεια. Κάνουμε ένα 5 λεπτό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε 5 λεπτά, 10 λεπτά. Okay.